σας. Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το νέακρήτη.gr. Όσο πιο αιματηρός Ιανουάριος της τελευταίας πενταετίας εξελίσσεται αυτός που διανύουμε, καθώς η Κρήτη θρηνεί ανθρώπους στο βωμό της ασφάλτου. Τελευταίο θύμα, ένας 52χρονος πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του στον μακρύ γυαλό. Τα στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα ανατριχιάζουν. Περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα δεν έχουν περάσει από κταίο, ενώ περίπου 500.000 ιδιοκτήτες κινούνται χωρίς να τα έχουν ασφαλίσει. Τι πρόστιμο θα επιβληθεί στους ιδιοκτήτες που κινούνται με ανασφάλιστα οχήματα? Μπορεί η παρατεταμένη καθιστική ζωή να βλάπτει σοβαρά την υγεία, την ίδια όμως επιρροή στη ζωή μας έχει και η ορθοστασία. Τι δείχνουν τα ευρήματα νέας αμερικανικής μελέτης για τα επαγγέλματα που απαιτούν παρατεταμένη ορθοστασία? Διαβάστε αναλυτικά στο νεακρήτη.gr. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. Νεακρήτη.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.